Υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στην Νίκαια, η Ομοσπονδία κατέληξε σε πρόγραμμα δράσης το επόμενο διάστημα με συσκέψεις και συνεδριάσεις των αγροτικών συλλόγων και στόχο να υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη, αξιοποιώντας όλες τις μορφές όπως αναφέρουν παρέμβασης. Επίσης, θα γίνουν περιοδίες σε χωριά του νομού και μετά θα πραγματοποιηθεί η Πανθεσσαλική Σύσκεψη στις 20 του μήνα, στην οποία και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή του αγώνα. Για όλα αυτά τα προβλήματα εμείς καλούμε τους συναδέλφους αγρότες να βγουν στον δρόμο. Να βγουν και να παλέψουν και να αγωνιστούν μαζί μας με τους αγροτικούς συλλόγους, με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα και σε πανελλαδικό συντονισμό αλλά και σε πανθεσσαλικό. Μετά τις 20 του Γενάρη θα γίνει η πανθεσσαλική σύσκεψη. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πού θα γίνει. Εκεί θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις αφού υπάρχουν συσκέψεις και σε χωριά αλλά και περιοδίες σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Εκεί θα πάρουμε την τελική απόφαση σε σχέση με την μορφή των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων. Το ότι θα υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει ούτως ή άλλως το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στην Αγρότικα, στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην εμπορική πύλη επί της Εγνατίας η συγκέντρωση. Θα κλείσουμε και την Εγνατία. Και βεβαίως θέλουμε να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και από το νομό της Λάρισσας. Η εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη χρονιά, όπου το έργο του Υπουργείου Γεωργίας είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Πέραν της αύξησης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι ανοιχτές τιμές καλά κρατούν και το σύνολο των αγροτικών προϊόντων έχει εξευτελιστεί πλέον ως εισόδημα για τον αγρότη. Ταυτόχρονα όμως έχουμε διαφαινόμενες διώξεις από την πλευρά της δικαιοσύνης, έχουμε τα ματ στους συναδέλφους της Καρδίτσας, έχουμε τα ματ στο Ηράκλειο στους συναδέλφους αγρότες της εκεί Ομοσπονδίας, αλλά έρχονται μόνο να διαχειριστούν ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την επικοινωνία και μόνο. Το πώς αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη ραχοκοκαλιά αυτού του τόπου, τον παραγωγικό, τον πρωτογενή τομέα, φαίνεται στις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη, ο οποίος όποτε βγαίνει σε κανάλια έχει να συζητήσει για τα πάντα εκτός από αγροτικά θέματα. Χθες τον άκουσα, συζητούσε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αμερική και για τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή, αλλά αγροτικό τομέα τίποτα. Οι αγρότες έκαναν λόγο για πανάκριβα αγροτικά τιμολόγια από πλευράς ΔΕΗ για ανύπαρκτη προστασία των παραγωγών από τις εξευτελιστικές και ανοιχτές τιμές, ενώ την ίδια στιγμή τα προϊόντα φτάνουν 4 έως 5 φορές ακριβότερα, όπως λένε, στην κατανάλωση και το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλότατο. Σημείωσαν επιπλέον ότι ακόμη δεν έχουν βγει καν τα πορίσματα των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2019, ενώ δόθηκαν ψίχουλα, όπως είπαν, από τον De Minimis στα αμύγδαλα και τα ροδάκινα, παρά τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις.